Το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος αναζητά τον σωσία του Tom Hanks, που κατάφερε να εξαπατήσει Έλληνες και χολιγουντιανούς στάρς, υποσχόμενος ότι θα έρθει στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο ίδιος ο Tom Hanks, σε αναρτήσεις του στο Twitter, διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα γράφτηκαν για την υποτιθέμενη βράβευσή του στη χώρα μας. This is the captain. Παρουσιάστηκε ως Tom Hanks, απέσπασε 20.000 δολάρια ως προκαταβολή, μοιράστηκαν προσκλήσεις και όλα έμοιαζαν ιδανικά. Μέχρι τη στιγμή που το έμαθε ο original Tom Hanks και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της απάτης. Ο λόγος για έναν άγνωστο, ο οποίος είναι μάλλον ο σωσίας του χολιγουντιανού στάρ. Δεν έχω μιλήσει με κανένα σχετικά με την πιθανότητα παρουσίας μου στην εκδήλωση. Και οι διοργανωτές δεν είναι ειλικρινείς σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μαζί μου. Προσέξτε να μην σας εξαπατήσω. Εξαπάτησε όμως την PR manager του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Ο επιτίδιος τη βρήκε μέσω Facebook. Κανόνισαν τα πάντα μέσω βιντεοκλήσης. Τη ζήτησε μάλιστα να συναντηθεί με Έλληνες επιχειρηματίες για να στηρίξουν οικονομικά ένα ίδρυμα που θέλει να στήσει ο ίδιος με δίθεν σκοπό να βοηθήσει τους πληγέντες στο μάτι. Τη ζήτησε 60.000 δολάρια ως αμοιβή. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ένας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου, ο Tom Hanks, ανήκει σε Άραβα, ενώ το διαβατήριό του έχει φωτογραφία του χολιγουντιανού ηθοποιού και την υπογραφή του. Η πρόσκληση ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ηθοποιός θα παραλάμβανε το βραβείο Αριστείας Αριάδνη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάτι που το Ίδρυμα διαψεύδει με ανακοίνωσή του. Η Ρίτα Γουίλσον διαψεύδει μεταξύ άλλων και την είδηση ότι το ζεύγος Hanks προσέφερε 1 εκατομμύριο ευρώ για αρχαιολογικές ανασκαφές στο Δεσποτικό. Ο Tom δεν θα παρευρεθεί σε καμία εκδήλωση και ούτε εμείς έχουμε κάνει κάποια δωρεά για αυτούς τους σκοπούς. Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας επισημαίνει ότι διεξάγεται έρευνα με την αστυνομία για να διαπιστωθεί εάν η συνεργατιδά τους έπεσε θύμα εξαπάτησης. Ενώ τονίζει ότι η είσοδος για την εκδήλωση ήταν δωρεάν.